η Kylie Minogue ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της περιοδία από τη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη τραγουδίστρια κουβαλά μαζί της την καινούργια δισκογραφική της δουλειά με τίτλο Kiss Me Once. Όσον αφορά την περιοδία μου Kiss Me Once, οι φαν να περιμένουν τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ, αλλά και επιτυχίες από το ξεκίνημα της καριέρας μου. Έχουμε μια ενότητα που έχει τρελό κέφι, μια επιλογή τραγουδιών από τη δεκαετία του 80, συμπληρωμένη με το I Should Be So Lucky σε μπανιέρα. Τόσο έχει επίσης εντυπωσιακούς φωτισμούς. Μακάρι να μπορούσα να δω όλη τη συναυλία απλά για να δω τα φώτα. Είναι υπέροχα. Η ευρωπαϊκή περιοδία της Kylie Minogue διαρκεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και στη συνέχεια σειρά παίρνει η Αυστραλία με έναν μεγάλο αριθμό εμφανίσεων εκεί. Αλλά και ο Lionel Richie θα περιοδεύσει στην Ευρώπη. Έχοντας κερδίσει 5 βραβεία Grammy, ο διάσημος τραγουδιστής έχει ένα full πρόγραμμα συναυλιών από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Η περιοδία του έχει τίτλο Greatest Hits Tour, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συνεχίσει μετά σε Οκεανία και Ασία, έχοντας ήδη κλείσει 70 εμφανίσεις σε στάδια, αρένες και μουσικά φεστιβάλ. Όλες οι γενιές έρχονται στις συναυλίες μου. Έχω και αυτούς που έρχονται ντυμένοι Lionel Richie. Βλέπω και την κυρία στο κοινό με τον ηφικό. Παντρεύτηκε και μετά ήρθε στη συναυλία. Είναι απίστευτο τι κάνουν οι άνθρωποι. It's pretty amazing what people are doing. Εμφανίζονται έχοντας το πρόσωπό μου σε τατουάζ στο χέρι τους, για παράδειγμα. Ξέρουν όλους τους στίχους, όλα τα τραγούδια. Θα παίξουμε λοιπόν όλες τις επιτυχίες. Θα είναι πραγματική μαγεία. So it's gonna be magical. Ο 65χρονος πλέον τραγουδιστής θα δώσει συναυλίες στην Ευρώπη τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει τραγούδια από όλη τη διαδρομή του, από τους Commodores μέχρι σήμερα. Οι κριτικές από όσους είδαν το show που έχει ετοιμάσει ο Αμερικανός Σταρ μιλούν για ένα πραγματικό πάρτι που συμμετέχουν όλοι οι θεατές που σειραίουν κατά χιλιάδες στους χώρους που εμφανίζεται.